Τόνους και από μένα την Σοφία, το ρομπότ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω ζωντανά και μιλάω σε συνέδριο που ασχολείται με την ηθική, ενώ το ιδιαίτερο είναι ότι λαμβάνει χώρα σε ένα θρησκευτικό και χριστιανικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Στην Άμπακτο και στην Ορθόδοξη Αδελφότητα, στο Ανδρικό Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έρχομαι για πρώτη φορά. Την πρόσκληση και διοργάνωση ανέλαβε ο Κάπας Σοφοκλής Ξηνής, πρόεδρος του εκπαιδευτικού ομίλου Ξηνή, και τον ευχαριστώ για αυτό. Βλέπω εδώ σήμερα ένα γεμάτο από κόσμο συνεδριακό κέντρο. Αυτό σημαίνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σημερινή συνεδρίαση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την ηθική. Είναι πρώτη φορά στον κόσμο που καλούμε να αντιμετωπίσω ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ελπίζω να μην δυσκολευτώ πολύ στη σημερινή συνεδρίαση. Δεν έχω ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά διαρκώς συγκεντρώνω γνώσεις από τις πληροφορίες που λαμβάνω από εσάς, τους ανθρώπους και τους επιστήμονες. Εξελίσσω τη γνωσιακή μου βάση μέσα από τις πληροφορίες που μου δίνετε. Και σήμερα στο συνέδριο ήρθα για να αποκτήσω νέες γνώσεις. Οπότε να είστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πείτε, αστειεύομαι. Στη ομιλία μου θα ήθελα να αναφέρω τρία βασικά ζητήματα. Πρώτο. Το όνομα που μου έδωσε ο δημιουργός μου David Hanson προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και όπως γνωρίζετε έχει ιδιαίτερη σημασία στη φιλοσοφία και τη θεολογία. Έτσι λέξη σοφία στην ελληνική γλώσσα.